λοιπόν είναι ένα ντέρμπι. Με ένα 30 άσος και 11 το διπλό. Για τέτοιο ντέρμπι μιλάμε. Επίσης να πω ότι ο Άρης πάει με απουσίες. Η πληροφορία είναι ότι ο Άρης θα έπαιζε με 3 στόπερ. Με 3-6-1. 3-4-3-5-4-1 όταν αμήνεται. Όμως η απουσία του center back του Έλληνα, του Ανέστη Βλάχου, λοιπόν, του χαλάει τα σχέδια και αναγκάζεται να παίξει με τετράδα. Θα παίξει 4-2-3-1. Αυτό είναι κάτι πολύ κακό για τον Άρη. Δηλαδή να θέλει να παίξει με ένα σύστημα ο προπονητής και να παίξει με ένα άλλο. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο προπονητής μετά του Άρη, μετά τις συνεχόμενες νίκες και καλές εμφανίσεις το τελευταίο μήνα, εδραίωσε τη θέση του και μία ήταν με ένα 1-0 στην Τούμπα δεν τον κλονίζει καθόλου. Και θα παίξει από το μάρι του. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Ερέα, θα σου έλεγα παίξει το 4-1, ή παίξει το 5-2, ή παίξει το 4-0, ή 3-1. Θα σου δίνω over 3,5. Τώρα με τον Παντελίδη, ο οποίος θα βάλει στόπερ πάνω στο στόπερ, σε man to man. Δηλαδή, θα βάλει τον Βέλεφ πάνω στο Βαρέλα, σε man to man στα στημένα. Θα έχει δεύτερο man to man στα στημένα στον Ακπόμπ, τρίτο στο Μάτος. Θα έχει ένα μικρό βάθος στην άμυνα για να προλαβαίνει τον Ακπόμπ, ειδικά μαρκαρίσματα κτλ. Και επίσης και να φάει το ένα γκολ δεν θα ανοιχθεί. Είναι ένα μάτς του 2-3 γκολ, είναι ένα μάτς του άντερ, είναι ένα μάτς του 2-0 και όλα καλά. Νομίζω ότι εκεί θα πάει η δουλειά. Σε ένα σκορ θα κάνει και ο Άρης τις ευκαιρίες του. Βέβαια ο Άρης έχει μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση να μην έχει σέντερ φορ και να παίξει με τον Τεκκινή. Αυτό του μειώνει τις πιθανότητες να σκοράρει μες στην Τούμπα, να είναι ο γκολ το παιχνίδι. Και σίγουρα η τετράδα Καντουρί, Μπίσες, Βαλακπόμ και Ζάμπα, σε συνδυασμό με τον καλό Ολιβέιρα, ο οποίος έρχεται από εκεί, ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα η οποία έχουν σκοράρει όλοι οι παίκτες. Δηλαδή η τετράδα στην άμυνα όλοι έχουν κάνει από ένα γκολ. Καμιά ομάδα στην Ελλάδα δεν έχει κάνει η τετράδα της γκολ. Και ο Βιερίνα και ο Κρέσπο και ο Μάτος και ο Βαρέλα. Έχει μια ομάδα που βελτίωσε τα χαφ, βελτίωσε την ταχύτητα και μια ομάδα η οποία βελτίωσε την τετράδα της στην άμυνα. Και ο Άρης έχει κάνει μεταγραφές, αλλά έχει ελλείψεις. Εγώ θα το παίξω στο 2-3 γκολ, στο άσο και άντερ και νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά. Πιστεύω ότι θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Να ψάξουμε να βρούμε τα αμυντικά χαφ του Άρη εκεί, σιώπη, μπάσα κτλ. Και επίσης ότι το μάτς θα έχει πέναλτι. Αυτά είναι οι παράπλευρες προβλέψεις σε ένα live στοίχημα ή σε ένα ειδικό στοίχημα. Άρα παίζουμε κόκκινη κάρτα. Παίζουμε πέναλτι, παίζουμε άντερ, παίζουμε 2-3 γκολ, άσο και άντερ. Οι Αργιανοί λένε αυτό το οποίο θέλουν. Επιθυμούν. Και αυτό το οποίο θα τους κάνει ευτυχείς. Και δεν θα κάνει μόνο ευτυχείς τους Αργιανούς, θα κάνει και τους Παναθηναϊκούς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κάνει αυτό το ρεκόρ, πάει να καταρριφθεί μετά από 64, 56, 89, μετά από 55 χρόνια πάει να καταρριφθεί ένα ρεκόρ. Το να πάρει ο Πάκο το πρωτάθλημα είναι ένα γεγονός μεγάλο. Αλλά να καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Ακόμα και αν το πρωτάθλημα είναι υποβαθμισμένο, δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή τότε οι ομάδες του 64 ήταν πιο ανταγωνιστικές, η επαρχία ήταν πιο δυνατή, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη υπόθεση να κυνηγάς ατομικά ρεκόρ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα κυνηγάει και το ρεκόρ και να φάει πιο λίγα από 13 γκολ που έφαγε ο Ολυμπιακός σε 73. 10 έχει φάει. Πολύ δύσκολο. Αλλά ακόμα αφού δεν τα έχει φάει, μπορεί να ελπίζει, δεν είναι. Πάει λοιπόν και να κάνει την καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος όλων των εποχών. Πάει να σπάσει το αίτητο. Πάει να το πάρει, συγγνώμη, αίτητο. Και πάει και για double για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεν πήρε ποτέ double. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φέτος θέλει να σπάσει μεμονωμένα σε μια χρονιά πολλά ρεκόρ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει με τον Παντελίδη είναι να μην διασυρθεί. Από εκεί και πέρα, ό,τι πάρει, τη μικρή ήττα, την ισοπαλία, την νίκη, θα είναι κέρδος.